Ναι, θα ήθελα να πω στη συζήτηση που κάνουμε ότι το σύνολο των εξελίξεων αυτών που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες δίκαια συγκεντρώνει την οργή και την αγανάκτηση μεγάλο μέρος του λαού μας και την αποστροφή, θα έλεγα. Διότι στο πραγματικό σκάνδαλο Νοβάρτης που διερευνείται πολύ καιρό, το διερευνείται σε εισαγωγικά, διότι εδώ έχουμε δει τα εξής να συμβαίνουν και επιτρέψτε μου το σχολιασμό. Οι κατηγορούμενοι να μετατρέπονται σε κατηγόρους και τα ανάπαλλοι. Όλοι να είναι ευχαριστημένοι από τα μεγάλα κόμματα που εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαίου των Ηνωμένων Πολιτειών που ανακοινώνει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Με αυτό το τίμημα που στην πραγματικότητα τι κάνει, απαλλάσσει την Νοβάρτης επί της ουσίας και της δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει τις δουλειές της καταθέτοντας το αντίστοιχο τίμημα. Να σας πω εδώ ότι από όσο είδα το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Νοβάρτης αφορά κάτι λιγότερο από το ετήσιο τζίρο που έχει αυτή η εταιρεία στη χώρα μας. Που σημαίνει, νομίζω με τα στοιχεία του 2018, ναι. Που σημαίνει ότι τα κέρδη είναι αμύθιτα σε παγκόσμιο επίπεδο και το τίμημα πολύ μικρό σε σχέση με την ανάγκη οι φαρμακευτικές εταιρείες αυτές οι μεγάλες πολυεθνικοί κολοσσοί σε παγκόσμιο επίπεδο να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν σε βάρος της υγείας όλων των λαών του κόσμου και του λαού της Ελλάδας ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Και αυτή είναι η ουσία του μεγάλου σκανδάλου που θέλουμε να θέσουμε σαν κριτήριο στη συζήτηση και αυτή τη στιγμή, διότι το παρακάμπτουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή συζητάμε τις εξελίξεις σε συνθήκες που έχει απογειωθεί η ιδιωτική δαπάνη, η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη μέσα στα χρόνια της κρίσης και μπροστά σε μια νέα κρίση που είναι μπροστά μας με πολύ βαριές συνέπειες για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Είναι μεγάλο σκάνδαλο η κατάσταση που συνεχίζει να υπάρχει στο χώρο της δημόσιας υγείας αφού πέρασε το πρώτο κύμα της πανδημίας και αναμένεται το δεύτερο όπως λένε όλη η επιστημονική κοινότητα και επίσης υπάρχουν ορισμένες αποκαλυπτικές πτυχές των συζητήσεων της τελευταίας περίοδου και με αφορμή τους διαλόγους που ήταν το φως της δημοσιότητας μεταξύ του Ισραηλινού επιχειρηματία και του κύριου Παπά που προσπεριούνται από άλλα διαδικαστικά ζητήματα και ποιους θα θέλαμε να θέσουμε στο τραπέζι της συζήτησης, κυρίως με το λαό δηλαδή. Επιτρέψτε μου, ξεπερνώντας... Ολοκληρώστε με αυτό, ναι, κύριε Ράζου, ναι, παρακαλώ. Ναι, ξεπερνώντας τις αγορές εκφράσεις με τις οποίες έγιναν οι διάλογοι μεταξύ του κυρίου Μιονή και του κυρίου Παπά, εμείς μας ενδιαφέρει να μάθει ο ελληνικός λαός ότι εκεί συζητιόνταν για κάποιες δουλίτσες που κλείνονταν και μεταξύ του Ισραηλινού κράτους και με την ελληνική κυβέρνηση, με διαμεσολαβητή την ελληνική κυβέρνηση και σαν αντάλλαγμα η ελληνική μεριά θα έπαιρνε και από τη δική της μεριά 3-4 ζητηματάκια που θα επιλύονταν, ορισμένες δουλειές που θα γίνονταν. Δηλαδή αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία σύμφυτη με την αστική πολιτική γιατί οι δουλειές των επιχειρηματικών ομίλων είναι διαπλεκόμενα με τα πολιτικά πρόσωπα και τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι οργανικό στοιχείο του συστήματος. Αυτή η περιγραφή των πολυδέδαλων αυτών διαδικασιών και γεγονότων μέσα στις διαδικασίες, τις αρμοδιότητες κτλ. Που δεν μπορεί να την παρακολουθήσει και ο κόσμος, δείχνει πόσο υπάρχει ένα έφορο έδαφος, σκάνδαλα τύπου Νοβάρτης να μπορούν να φύονται, να μπορούν να αναπτύσσονται. Και υπάρχει ακριβώς γι' αυτό το λόγο, έτσι ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχει η επίφαση της διερεύνησης και να μην γίνεται ουσιαστική διερεύνηση και απόδοση. Δηλαδή, κύριε Ράζου, όταν ανεβαίνει στα ύψη η φαρμακευτική δαπάνη, ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει αντίστοιχος έλεγχος γιατί ανεβαίνει ξαφνικά η φαρμακευτική δαπάνη. Θα μπορούσε να υπάρξει. Βεβαίως και θα μπορούσε να υπάρξει αν υπήρχαν κυβερνήσεις που θα θέλανε να θέσουν υπό έλεγχο την αυσίδωτη δράση των ιδιωτικών φαρμακευτικών εταιριών και όταν θα υπήρχε πολιτική βούληση να πάψει το φάρμακο να είναι εμπόρευμα. Αλλιώς
τότε όλες οι άλλες διαδικασίες. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει αυτό αν ασκούνταν μια άλλη πολιτική από άλλου είδους κυβερνήσεις από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Από κυβερνήσεις που έχουν στελέχη που λένε ότι ο καπιταλισμός δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. Από κυβερνήσεις που έχουν πολιτικά στελέχη οι οποίοι μπορεί να κάνουν δουλειές φάτσα φόρα με τους επιχειρηματίες και να θεωρείται οργανικό στοιχείο των πολιτικών τους καθηκόντων. Από μια διαφορετικού τύπου κυβέρνηση που θα ακουμπούσε στο λαό και στο λαϊκό παράγοντα και θα στήριζε ένα δημόσιο σύστημα υγείας με βάση τις πραγματικές ανάγκες του λαού, όπου μέσα σε αυτό το φάρμακο δεν θα ήταν εμπόρευμα, θα μπορούσε πραγματικά να αντιμετωπιστεί και η δράση της Νοβάρτης και της Γκλάξο και της Pfizer και άλλων εταιριών, οι οποίες όλες παραδόξως, όλες έχουν αξιοποιήσει αυτή τη διαδικασία του εξοδικαστικού συμβιβασμού στις ΗΠΑ, όλες έχουν πληρώσει τα πρόστιμά τους για αθέμητους, πώς το λένε... αθέμητο ανταγωνισμό. Ναι, για τέτοιες διαδικασίες και όλες συνεχίζουν την ασύδοτη δράση τους. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο Ράζου. Ζούμε, όμορφος κόσμος, καπιταλιστικός, αγγελικά πλασμένος, που θέλει σύγκρουση και ανατροπή με την παρέμβαση του λαού και την ενίσχυση του ΚΚΕ.